Καλησπέρα φίλοι και φίλες, με μεγάλη χαρά σήμερα βρισκόμαστε στο όμορφο σπίτι του Τάσσου Μαδαμόπουλου στο Χαράνι μαζί με την Ελένη Βρατσάνου να μας αφηγηθεί την ιστορία του νησιού από το 1943 μέχρι το 1945 και για τον λόγο που υπήρξε η μεγάλη φυγή από το νησί. Ο Τάσσος Μαδαμόπουλος θα μας αφηγηθεί μία τέτοια ιστορία προσφυγιάς στηριγμένος στην προφορική παράδοση του νησιού. Στη συνέχεια, η Πάτη Κρανή, φίλη, θα μας διαβάσει ένα απόσπασμα από μία ιστορία του Τάσσου Μαδαμόπουλου, όπου θα φανεί πως η τοπική ιστορία μπορεί να εμπνεύσει τον καλλιτέχνη, είτε είναι λογοτέχνης, είτε είναι εικαστικός. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ήθελα να πω ότι το νησί αυτό έχει μια ιστορία συναρπαστική και γραμμένη κιόλας από το μεγαλύτερο ποιητή του κόσμου, τον Όμηρο, εδώ και πολλά χρόνια. Και από το 4.000 π.Χ. θα έλεγα και φυσικά το 1200 π.Χ. Αλλά η περίοδος από το 1912 που ήρθαν οι Ιταλοί στη Σύμη, στα Δωδεκάνησα όχι στη Σύμη, μέχρι το 1945, αν όχι οι πιο ευχάριστοι, ήταν απέναντίας θα έλεγα, ήταν πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα, ήταν αυτό που λέμε Ιταλοκρατία, δηλαδή από το 1912 μέχρι το 1943. Ήταν συναρπαστική περίοδος από απόψεως, εντός εισαγωγικών το συναρπαστική από απόψεως γεγονότων, αλλά ήταν πολύ επώδυνη για όλους τους δεκανησίους. Λοιπόν, το 1943 είχαμε επομένως Ιταλοκρατία, από το 1912 μέχρι το 1943 που έγινε η περίφημη συνθηκολόγηση των Ιταλών, δηλαδή συνθηκολόγηση των Ιταλών με τους συμμάχους οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί στην Σικελία και έτσι έγινε, και έτσι ήτανε με τους πρώην συμμάχους τους, τους Γερμανούς, έγιναν εχθροί βέβαια οι Ιταλοί. Αυτό έγινε το 1943 με το περίφημο αρμιστίτσιο. Έτσι είναι γνωστό και στη Σύμη με την ιταλική λέξη αρμιστίτσιο που θα πει ανακοχή, δηλαδή διακοπή πας κάθε εχθροπραξίας προσωρινή μέχρι τη συνθηκολόγηση. Μεταξύ ανακοχής και συνθηκολόγησης υπήρξε ένα διάστημα 15 ημερών. Τέλος πάντων, βρισκόμαστε το 1943 επομένως, με τη συνθηκολόγηση, οπότε αυτό σημαίνει ότι ήρθαν οι Γερμανοί πλέον στα Δωδεκάνησα. Φύγανε οι Ιταλοί, δεν φύγανε οι Ιταλοί, ήρθαν οι Γερμανοί και κατέλαβαν τα Δωδεκάνησα περίπατος. Αρκεί να σας πω ότι τώρα τα νούμερα ίσως είναι λιγάκι έτσι εκ του προχείρου. Στη Ρόδο ήταν 40.000 Ιταλοί και ήρθανε 3.000 Γερμανοί χωρίς καμιά αντίσταση από τους Ιταλούς, τουλάχιστον αυτοί που πήγανε μαζί τους. Δηλαδή οι Ιταλοί έπρεπε να διαλέξουν ή θα πάνε με τους Γερμανούς και θα δηλώσουν φασίστες. Αυτό έχει στην ιστορία μας, ήταν τα πράγματα έτσι, το ιστορικό ας πούμε περίγραμμα. Οι Ιταλοί λοιπόν, τους Ιταλούς λοιπόν που βρήκανε Γερμανοί στη Ρόδο ή θα δηλώνανε φασίστες και θα πηγαίνανε με τους Γερμανούς μαζί, φασίστες και ναζιστές είναι το ίδιο πράγμα με άλλη λέξη, ή θα δηλώνανε Μπαντολιάνοι, δηλαδή οπαδοί του Μπαντόλιο ο οποίος έκανε τη συνθηκολόγηση με μέλλον αόρατον και όπως απεδείχθη δηλαδή, άλλους πήγανε στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και άλλους τους μπαρκάρανε με ένα καράβι που λένε ότι ήταν και από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη θάλασσα. Πνιγήκανε πάρα πολλοί κόσμος. Τέλος πάντων, αυτή η κατάσταση επικρατούσε το 1943. Οι Γερμανοί, είπαμε, στη Ρόδο, το πρώτο νησί που καταλαμβάνουν πάντα οι κατακτητές είναι η Ρόδος. Και οι Τούρκοι και οι Ιωαννίδες και οι πάντες. Οι Γερμανοί στη Ρόδο και μετά τη Ρόδο αρχίσανε σιγά σιγά να καταλαμβάνουν τα άλλα νησιά. Τη Σύμη, την Κο, τη Λέρο, αυτή, χωρίς αντίσταση σχεδόν. Και τι αντίσταση να κάνουν οι άνθρωποι στα νησιά. Όμως η Σύμη αντιστάθηκε. Κατά περίεργο τρόπο η Σύμη αντιστάθηκε. Δηλαδή έγινε μία απόφαση των Γερμανών στο Πέδι το Σεπτέμβριο του 1943 και έχοντας τις πληροφορίες ότι πάνω στο κάστρο είναι αρχηγείο Άγγλων, κομμάντος, ιερολοχητών και ορισμένων Ελλήνων του ελληνικού στρατού, δηλαδή αξιωματικό του ελληνικού στρατού. Έγινε λοιπόν η απόβαση στο Πέδι, ανεβαίνοντας προς το κάστρο για να εναντίον των εχθρών, ρωτούσανε τους Σιμιακούς αν υπάρχουν Άγγλοι πάνω στο κάστρο. Οι Σιμιακοί, είτε από ένστικτο, είτε από φόβο, είτε από πατριωτισμό, οι περισσότεροι, λέει νο Ιγγλέζοι, δεν υπάρχουν Άγγλοι στο κάστρο. Οπότε προχωρήσανε οι Γερμανοί στο κάστρο. Εκεί βέβαια πού να βρεις άκρη, το κάστρο, αυτοί που είναι μέσα στο κάστρο είναι πάντα, έχουν πλεονεκτική θέση. Οι άλλοι μέσα στα στενά του κάστρου κλπ. Για να μην τα πολυλογούμε, οι Γερμανοί πάθανε μια μεγάλη έτσι ταπείνωση και νύλα, θα λέω, με αρκετούς νεκρούς, και όχι από τα δύο μέρη, ήταν αρκετοί νεκροί και τραυματίες. Οπότε φύγανε πάλι από το Πέδι πίσω στη Ρόδο. Όμως αυτό βέβαια για αυτούς ήταν κάτι που δεν μπορούσαν να το συγχωρέσουν στους ανθρώπους που αντιστάθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Και την άλλη μέρα, το ίδιο απόγευμα, εκείνης της ημέρας που ήρθανε, στην Πέμπτη ήταν νομίζω, ναι, το ίδιο απόγευμα αρχίζαν να έρχονται από τη Ρόδο, με βάση τη Ρόδο, τα Στούκα στη Σύμη. Τα Στούκα είναι κάτι πολεμικά αεροπλάνα καθέτου εφορμήσεως, δηλαδή ο στόχος που πάει η βόμβα είναι πολύ στοχευμένος, πώς να το πω, δεν είναι όπως το άλλο που το ρίχνεις εδώ και δεν ξέρεις που θα πάει η βόμβα. Αρχίσανε λοιπόν από το απόγευμα της ίδιας μέρας ένας ανελέητος βομβαρδισμός με Στούκα στη Σύμη, με στόχο βέβαια το κάστρο πάντα και το στρατηγείο των Άγγλων που ήταν εδώ πέρα στο Μουράγιο, αυτό που είναι ακόμα ερυπωμένο το σπίτι πίσω από το Αλίκι. Επί καθημερινής βάσεως λοιπόν ερχόντουσαν οι Γερμανοί και βομβαρδίζανε. Από εκεί και πέρα τι κάνανε οι Σιμιακοί? Σιμιακοί δεν αρχίζανε να πάνε στα βουνά, πηγαίνανε στα βουνά. Τα βουνά είναι πάντα ένα καταφύγιο, στα μοναστήρια δηλαδή, όλοι και κάποιο είχαν ένα μοναστήρι γνωστό ή που επιτροπεύουν τα μοναστήρια. Οι οικογένειες ξεσηκωθήκανε από τη Σύμη, από το γυαλό ας πούμε, από τον οικισμό της Σύμης, γιατί ένα οικισμό έχουμε ουσιαστικά, και αρχίζαν να πηγαίνουν στα βουνά με τα παιδιά τους, με τις γυναίκες τους κλπ. Όμως επικρατούσε μια ατμόσφαιρα βέβαια, δεν ξέρανε τι θα γίνει. Οι Γερμανοί έρχονται, σφάζουνε, ξέρω εγώ, άρχιζε ένας τέτοιος. Οπότε άλλοι πήγανε στα βουνά, οι περισσότεροι πήγανε στα βουνά, σας λέω ήταν ένα καταφύγιο το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που το χρησιμοποιούν οι Σιμιακοί. Όμως οι άνθρωποι που ήταν στην παραλία, που ήταν προς τη θάλασσα, που είχαν μια βάρκα, που είχαν ένα μπότι, που είχαν ένα μικρό καΐκι, ένα τρεχαντήρι, προτιμήσανε, σκεφτήκανε αντί να πάνε στα βουνά. Και αυτό είναι λογικό, νομίζω το βρίσκω, να μπουν μέσα στο πλεούμενο το δικό τους, το ΙΟΤΑΧΗ, και να πάνε απέναντι στην Τουρκία που ξέρανε ότι εκεί υπάρχουν βάσεις, συμμαχικές βάσεις, δηλαδή να πάνε στην ασφάλεια. Οπότε άρχισε και αυτή, μια ροή ήταν προς τα βουνά, το μεγαλύτερο μέρος, και μια ροή προς τη θάλασσα, προς την απέναντι Τουρκία, στην Ανατολή όπως λέμε εμείς, τα παράλια της Μικράς Ασίας τα λέμε Ανατολή. Και φεύγανε λοιπόν και εκεί βέβαια, τρομοκρατημένοι άνθρωποι κλπ. Πήγανε απέναντι, εκεί πράγματι ύστερα από κάποιες διαδικασίες με τους Τούρκους, οι οποίοι Τούρκοι το παίζανε τότε, ήτανε με τους συμμάχους, συμμαχικές βάσεις ήταν απέναντι, παραλαμβάνανε αυτούς τους ανθρώπους, ύστερα από ένα πρόχειρο απολογισμό, τους ξεμπαρκάρανε από τα δικά τους πλεούμενα, τους βάζανε σε κάποιο άλλο πλεούμενο δικό τους ή επιταγμένο, και να τους προωθήσουν προς αυτό που λέμε εγγύς Ανατολή, αλλά μέσω Κύπρου. Η Κύπρος είναι ακριβώς στη διαδρομή από απέναντι Ντάτσα, Μαρμαρίς, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα μέρη. Η Κύπρος είναι ενδιάμεση, επομένως ένας ενδιάμεσος σχεδόν αναγκαστικός σταθμός ήταν η Κύπρος. Και από εκεί τους προωθούσαν στην Παλαιστίνη, όπου υπήρχαν οργανωμένα στρατόπεδα, ναι, που σε σκηνές, με συσίτιο, ακόμα και σχολείο είχαν αυτά τα κάμπους. Λοιπόν, αυτή ήταν η φυγή το Σιμιακό, σας λέω, αυτοί που είχαν ένα πλεούμενο. Εμείς, ας πούμε, η οικογένειά μας δεν είχαμε, είχαμε μια εξολέμβιο, δεν σκέφτηκε κανένας να πάρει την εξολέμβιο να πάει απέναντι. Αυτοί που είχαν ένα τρεχαντηράκι, ακόμα και με βάρκες, έχω ακούσει ιστορίες με βάρκες με κουπιά. Αλλά όταν λέμε βάρκες, μεγάλες, οι λεγόμενες γυάλες, δηλαδή έμπαινε μέσα μια οικογένεια. Λοιπόν, αυτή ήταν η φυγή των Σιμιακών, ένα μέρος από τον πληθυσμό της Σύμης απέναντι, και πηγαίνανε στην Κύπρο. Εκεί, είπαμε, προωθούντο στα κάμπους, στα στρατόπεδα, και μείνανε μέχρι το τέλος του πολέμου. Αυτό σημαίνει το 45. Δεν ήρθανε βέβαια αμέσως, από ό,τι θυμάμαι από γνωστές οικογένειες, γύρω στο 46 είχαν αρχίσει να έρχονται αυτοί πίσω. Το Μάιο του 45, ως γνωστόν, τελείωσε ο πόλεμος. Καλοκαίρι 45, εκεί γύρω άρχισαν, στο τέλος του 45 άρχισαν να έρχονται οι άνθρωποι αυτοί από πέρα. Αυτή είναι η ιστορία με τη φυγή των Σιμιακών. Αυτό που φημολογείται, γιατί οι Γερμανοί επί 20 μέρες περίπου σφυροκοπούσαν ένα άδειο νησί. Το νησί ήταν άδειο εντελώς, δεν υπήρχε τίποτα. Ο κόσμος ήταν στα βουνά. Υπήρχε μόνο μια μικρή φρουρά πάνω στο κάστρο, που και αυτή έφυγε στις 12 Οκτωβρίου έφυγε αυτή η μικρή φρουρά, καταστρέφοντας μάλιστα στο Χαράνι τα πετριδέικα. Λοιπόν, ένα νησί άδειο, με λευκές σημαίες από εδώ και από εκεί, σε επίκαιρα σημεία, στον Ευαγγελισμό, ξέρω εγώ. Και όμως εσφυροκοπείτο επί ένα μήνα σχεδόν, επί 20 μέρες οπωσδήποτε. Για ποιο λόγο? Η μία εκδοχή είναι ότι είπανε στο Χίτλερ, το φίλο μας το Χίτλερ, ότι ένα μικρό νησί είναι το μόνο που παρουσίασε αντίσταση στις γερμανικές στρατιές. Και λέει, πού είναι αυτό το νησί, και του φέρανε μια πελώρια υδρόγειο σφαίρα. Όποιος έχει δει το φιλμ με τον Τσάρλι Τσάπλιν που παίζει ο Χίτλερ με μια τέτοια υδρόγειο, λέει, για δείχτε μου, πού είναι αυτό το νησί, μια κουκίδα. Οπότε λέει, μην αφήσετε τίποτα. Η μία εκδοχή είναι αυτή. Η άλλη εκδοχή όμως, όπως έχω συζητήσει με ανθρώπους που ξέρουν και από στρατιωτικά κλπ, ή έχει γραφτεί κιόλα, ήταν λάθος πληροφορίες των κατασκόπων. Κατάσκοποι με την καλή έννοια, δηλαδή συμμαχικοί κατάσκοποι. Στέλναν πληροφορίες στους συμμάχους από τη Σύμη. Ήταν λάθος πληροφορίες, ότι δήθεν στη Σύμη υπάρχουν φυλάκια με στρατεύματα. Εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό και όχι. Είναι πιο γραφικό βέβαια αυτό με το Χίτλερ να καταστρέψει το νησί αυτό που είναι μια κουκίδα στην υδρόγειο. Λοιπόν, και τελικά που λες, πάψανε το σφυροκόπημα αυτό με τα Στούκα, και στις 2 Νοεμβρίου ήρθαν οι Γερμανοί επισήμως πλέον στη Σύμη, και για μια ολιγόμηνη κατοχή, ας πούμε. Είπαμε, είμαστε στο 43, μέχρι το Σεπτέμβριο του 44 είχαν τελειώσει όλα, με τους Γερμανούς τουλάχιστον, γιατί μετά είχαμε άλλες ιστορίες. Και τελειώσανε οι βομβαρδισμοί, αλλά ήτανε βομβαρδισμοί αλήθεια και από τα δύο μέρη, δηλαδή ερχόντουσαν και αγγλικά αεροπλάνα, και κυρίως οι Άγγλοι είχαν μανία με το λιμάνι, τα καΐκια, να εξαφανίσουν τα καΐκια. Οι τελευταίες μάλιστα βόμβες του πολέμου ήτανε αγγλικές, εκεί απέναντι στο Πιτίνι, ήτανε οι τελευταίες βόμβες του πολέμου. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία με τους Γερμανούς. Ήρθαν λοιπόν οι Γερμανοί 2 Νοεμβρίου, να ξαναπούμε τις ημερομηνίες, 2 Νοεμβρίου του 43, και έμειναν εδώ Γερμανοί, και μαζί τους, είπαμε, οι φασίστες Ιταλοί, αυτοί που τους ακολούθησαν. Δηλαδή δεν ήταν Μπαντολιάνοι, δεν ήταν... Και ήρθαν, και μάλιστα αυτοί ήταν πολύ πιο σκληροί από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί, από ό,τι έλεγε και ο πατέρας μου, έβλεπαν πια, μπορεί να ήταν σκληροί, μπορεί οτιδήποτε να κάνανε, αλλά έβλεπαν ότι το τέλος του πολέμου έρχεται. Οπότε δεν τους ενδιέφερε, και τα σχολεία ανοίξανε, το 44 ανοίξαν τα ελληνικά σχολεία, τότε ήταν και ο πατέρας μου εκεί στα πράγματα κλπ, και ρώτησε τον Γερμανό, λέει, σε ποια γλώσσα, γιατί είχαμε προϊστορία με τα ελληνικά σχολεία, οι Ιταλοί τα είχαν κλείσει, ήταν ιταλικά σχολεία, και ο πατέρας μου ρώτησε τον Γερμανό, το 44 ανοίξανε τα ελληνικά σχολεία ξανά στη Σύμη, ύστερα από χρόνια. Και λέει ο πατέρας μου στον Γερμανό, τον επικεφαλής εδώ, λέει σε ποια γλώσσα θα διδάσκω τα παιδιά. Φυσικά στα ελληνικά, Έλληνες είσαστε. Αυτή ήταν η απάντηση του Γερμανού. Και μείνανε που λες μέχρι το Σεπτέμβριο του 1944, οπότε φύγανε από μόνοι τους, όχι ότι τους διώξαμε τους Γερμανούς. Ήταν πια τα πράγματα τέλος του πολέμου του 1944, όλοι πήγανε στη Ρόδο, εγκλωβισμένοι εκεί πέρα, όλο το Αιγαίο είχε... πώς το λέει, υποβρύχια, συμμαχικά κλπ. Ούτε ανεφοδιασμός, τίποτε, και μείνανε εκεί πέρα μέχρι το τέλος του πολέμου, μέχρι που υπογράφτηκε το πρωτόκολλο παράδοσης των γερμανικών δυνάμεων εδώ στη Σύμη. Μάλιστα είχαμε αυτή την, πώς να την πούμε, την τιμή, την τύχη, τη συγκυρία να υπογραφεί το πρωτόκολλο παραδόσεως των γερμανικών δυνάμεων εδώ στη Σύμη στις 8 Μαΐου του 1945. Τώρα θα μου πείτε γιατί υπογράφτηκε εδώ και δεν υπογράφτηκε στην Κάρπα, το ξέρω. Γιατί η Σύμη ήταν το πρώτο νησί που παίζει λόγω γειτονίας με την απέναντι ακρή, το πρώτο νησί που είχαν έρθει οι Άγγλοι εδώ. Οπότε αγγλοκρατούμενο εδώ, γερμανοκρατούμενο η Ρόδος, ήρθε ο Γερμανός, είναι και τώρα και η επέτειος 8 Μαΐου, θα τα ξανακούσουμε ίσως. Ήρθε ο Γερμανός ο Βάγκνερ, ο τελευταίος στρατιωτικός διοικητής της Ρόδου, με ένα επιταγμένο πλοίο στον Αλοπό. Ο Αλοπός είναι ένα σημείο κομβικό, είναι στη μέση της απόστασης Ρόδου Σύμης. Ήρθε λοιπόν αυτός με το γερμανικό, πήγανε οι σύμμαχοι εδώ με ένα εμέλ, τα εμέλ ήταν κάτι ταχύπλοα πολεμικά πλοία μικρών διαστάσεων, και εκεί ο Γερμανός μετεπεβιβάστη, πώς θα το πούμε αυτό, από το γερμανικό στο αγγλικό, ήρθαν εδώ, υπεγράφει το πρωτόκολλο παράδοσης σε ένα αρχοντικό στο Μουράγιο και διασώζονται φωτογραφίες πάρα πολύ ωραίες. Και μετά ξανά φύγε πάλι στην ίδια διαδρομή ανάποδα και οι σύμμαχοι παρουσίαζαν όπλα στον νικημένο. Αυτή η φωτογραφία δεν ξέρω, μου άρεσε πολύ, δηλαδή ο νικημένος και είχε δώσει και το πιστόλι του, ο ταπεινωμένος Γερμανός, πηγαίνοντας ξανά στην αποβάθρα για να επιβιβαστεί και να κάνει την αντίθετη διαδρομή. Οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, γιατί ήταν οι Γάλλοι, οι Αμερικάνοι, όλοι οι σύμμαχοι είναι παρατεταγμένοι στο Μουράγιο, σώζονται αυτές οι φωτογραφίες και παρουσιάζουν όπλα, πώς τα λέτε εσείς οι άλλοι, παρουσιάζουν όπλα. Και εκείνο το άλλο που είναι λίγο γραφικό, σας είπα ήδη είχαν περάσει μεγάλο λοιμό οι Ροδίτες, και ο πληθυσμός και οι στρατιώτες βέβαια και λοιπά, και τους έσωσε ο Ερυθρός Σταυρός. Όταν ήρθε ο Γερμανός εδώ, ο Βάγκνερ, Ότο Βάγκνερ λέγεται αυτός ο Γερμανός, που άφησε ιστορία και πήγε στο μέγαρο αυτό, στο αρχοντικό για την υπογραφή του πρωτόκολλου μπροστά στους εκπροσώπους, στον Άγγλο, στον Αμερικάνο, στον Τζιγάντε το δικό μας και στον Γάλλο. Του λένε τι θα πάρετε, ζήτησε ένα ουίσκι και ένα σάντουιτς. Πεινούσε. Μια που ξεκινήσαμε με ιστορικά θέματα, να μιλήσω λίγο και εγώ για τις προφορικές και τις γραπτές πηγές της ιστορίας. Ως γραπτές πηγές θεωρούνται τα ιστορικά βιβλία, σαν και αυτά που έχει μελετήσει η Ελένη και πάνω σε αυτά στήριξε την παρουσίασή της προηγουμένως, αλλά επίσης ως γραπτά μνημεία, ως γραπτές πηγές θεωρούνται και ορισμένα ντοκουμέντα, έγγραφα, ιδιωτικά και επίσημα δημόσια έγγραφα, οι επιστολές, τα ημερολόγια, οι εφημερίδες, οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες, ταινίες, μαγνητοτενίες, βίντεο. Και ως προφορικές πηγές είναι οι αφηγήσεις αυτοκτών μαρτύρων ή συγγενών και φίλων που αφηγούνται από δεύτερο ή τρίτο χέρι. Όλες οι πηγές, και γραπτές και οι προφορικές, κρίνονται και ελέγχονται. Περισσότερο όμως κρίνονται και ελέγχονται οι προφορικές, καθώς ενέχουν το στοιχείο του υποκειμενισμού, που ενδεχομένως αλλοιώνει την αλήθεια, αν δεν τη διαστρέφει κιόλας. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, προσθέτει η κάθε προφορική αφήγηση μια ακόμη οπτική γωνία θεώρησης ή βίωσης των γεγονότων, ίσως προσθέτει μια καινούρια έδρα στο πολυεδρικό σχήμα που έχει μια αλήθεια. Για παράδειγμα, οι δικές μου προφορικές πηγές δεν είναι αυτόπτες μάρτυρες, αλλά παιδιά μαρτύρων και πρωταγωνιστών στις ιστορίες που συνέλεξα. Τις άκουγαν και τις ξανάκουγαν από τους πατεράδες τους ή τους παππούδες τους σαν παραμύθια, τις χειμωνιάτικες νύχτες μετά το δείπνο, τις άκουγαν στους καφενέδες, στη σχόλη, στο ψάρεμα, στα διαλύματα της δουλειάς, καθώς μάλιστα μεταφέρονταν από στόμα σε στόμα, άλλα στοιχεία υπερτονίζονταν, άλλα υποβαθμίζονταν ή παραλείπονταν, γιατί δεν είχαν κάνει τη δέουσα εντύπωση ίσως τον πρώτο ακροατή. Και ο πρώτος αφηγητής, ο αυτοδιηγητικός όπως λέμε, μπορεί να ελεγχθεί και αυτός ακόμη για τις συνειδητές επιλογές ή τις ασυνείδητες παραλήψεις στο υλικό των αφηγήσεών του. Αυτή η ρευστότητα και η αβεβαιότητα του προφορικού υλικού, αν και μειώνει την αξιοπιστία του, ωστόσο του προσδίδει μια γοητεία και το φέρνει κοντά στο θρύλο ή στη μυθιστορία, όπου η φαντασία και η πραγματικότητα διαπλέκονται τόσο σφιχτά που είναι σχεδόν αδύνατο να διακρίνει κανείς πού τα γεγονότα έχουν τον πρωτεύοντα ρόλο και πού οι εικασίες, οι υποθέσεις, τα σχόλια, οι τοποθετήσεις, οι εντυπώσεις, οι συναισθηματικές αντιδράσεις, υποτονικές ή εκρηκτικές. Είναι το εγώ που προσωποποιεί τα ιστορικά γεγονότα, τα διηλύζει μέσα από τα φίλτρα του πόνου, της στέρησης, του αίματος, της απώλειας, του διωγμού, του μίσους, της προσφυγιάς. Μια τέτοια σημειακή προσφυγική ιστορία θα σας αφηγηθώ ως αφηγητής τρίτου βαθμού, που ενσωματώνει όμως μέσα στις αφηγήσεις του και τους αφηγητές του δεύτερου βαθμού και τους αφηγητές του πρώτου βαθμού. Ας πούμε, στην ιστορία που θα σας αφηγηθώ σε λίγο, αφηγητές πρώτου βαθμού είναι ο Γιάννης ο Ζαχαριάς, ο πατέρας του Βασίλη, του Ζαχαριά του Καραβαμαραγκού, ο Μιχαήλ ο Μανολέσκος, ο Λευτέρης ο Μπίλης και ο Μανόλης Μωράλης, ο πεθερός μου. Αφηγητές δεύτερου βαθμού είναι ο Βασίλης του Ιωάννου Ζαχαριάς, ο Φιλίμωνας του Μιχαήλ Μανολέσκος, ο Νίκος του Λευτέρη Μπίλη και η Ευαγγελία του Εμμανουήλ Μοράρη, η γυναίκα. Ωστόσο, αφετηρία για να ψάξω εγώ και να καταφύγω στις προφορικές πηγές, το κίνητρο και το έναυσμα αυτής της έρευνας αποτέλεσε η μοναδική επί του παρόντος γραπτή πηγή μου. Το ημερολόγιο εργασιών του Καρνάγιου του Εμμανουήλ Μοράρη, του Εγκλή Μανώλη, στο Βαρόσι της Αμμόχωστου στην Κύπρο το 1944 έως το 1945. Το ημερολόγιο περιήλθε στην κατοχή μου όταν αποκτήσαμε το σπίτι του πεθερού μου, αγοράζοντας τα μερίδια των 6 αδελφών της Ευαγγελίας. Για πολλά χρόνια δεν το άγγιζα, γιατί είχα να αντιμετωπίσω άλλα θέματα σχετικά με την ανακαίνιση του σπιτιού που με πέδευσαν πολύ. Ωστόσο, δεν μπορούσα να αντισταθώ στη γραπτή ύλη του αρχείου που με καλούσε προκλητικά, ακόμα και με την οσμή της. Στο Καρνάγιο και τις αποθήκες είχα τη μυρωδιά του από τον νεύτη και τα λάδια, στο αρχείο είχα τη μυρωδιά της μούχλας και της σύψης του χαρτιού. Το τελευταίο Αύγουστο, καθώς οι οικοδομικές εργασίες είχαν πια περιοριστεί, άνοιξα το πρώτο μεγάλο κυβότιο. Επιστολές, αποδείξεις, τευτέρια, εφημερίδες εποχής και μερικά βιβλία των καικών της οικογένειας, αλλά και του εργαστηρίου του πεθερού μου που είχε εγκαταστήσει στο Βαρόσι της Αμμόχωστου, πρόσφυγας κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής στο νησί. Το βιβλίο εργασιών αποτελεί στην ουσία ένα σπάνιο ντοκουμέντο για τους σημαίους μετανάστες πολέμου που κατέφυγαν στην Κύπρο προς αναζήτηση μιας καλύτερης μοίρας, αφήνοντας συχνά πίσω τις οικογένειές τους που τις συντηρούσαν με κρυφά εμβάσματα. Σε κάθε σελίδα χωρίζονταν σε οριζόντιο άξονα η ναυπηγή και σε κάθετο οι μέρες εργασίας τους. Στα τετράγωνα πλαίσια που σχηματίζονταν ανάμεσα στις τομές οριζοντίων και καθέτων καταγραφόταν το όνομα του σκάφους και συνοπτικά το είδος της εργασίας που αναλάμβανε ο κάθε εργαζόμενος. Τα Σάββατα καταγράφονταν και τα ποσά που είχε εισπράξει ο κάθε εργαζόμενος σε λίρες Αγγλίας. Οι σελίδες του ημερολογίου αρχίζουν από το Σάββατο 23 το Δεκάτου του 44 και τελειώνουν Σάββατο 15 Ενάτου του 45. Η τελευταία καταγραφή του όμως, καταγραφή εργασίας που έγινε στο Καρνάγιο, βρίσκεται στην ημερομηνία 6 Ενάτου του 45. Μετά είναι άδεια τα κουτάκια. Σταμάτησε να εργάζεται. Τα ονόματα των απηγών και καραβομαραγκών που αναφέρονται είναι Εμμανουήλ Μοράλης, Ιωάννης Ζαχαριάς, Γιώργος Χατζηγιαννάκης, Νίκος Κορνάρος, Γιώργος Ζαχαριάς, Βικέντιος Μοράρης, Μιχαήλ Μανολέσκος, Νικόλαος Χατζηχριστόδουλος, Σιμεός Χατζηχριστόδουλος, Γιώργης Χατζηχριστόδουλος, ένας Μοχάμετ, Δημήτρης Γιώργη, πρέπει να είναι Κύπριος, Σόργος, πρέπει να είναι Κύπριος, Πέτρος Αυδελής, Μιλτιάδης Αρής, Λευτέρης Ριζόπουλος, ένας Νικολάκης, ένας Κυριάκος, ένας Καντουνάς, Μιχαλιός, Σοφοκλής, Μάγος, Κύπροι πρέπει να είναι αυτοί, και ένας Καψής Μιχάλης, που πρέπει να είναι σημειακός. Κάθε μέρα απασχολούνταν 10 με 11 άτομα. Όμως από τις 4-5 του 45 εμφανίζεται το μισό εργατικό δυναμικό. Δηλαδή αποχώρησαν πάρα πολλοί από το Καρνάγιο και μείνανε 6 το πολύ εργαζόμενοι και αργότερα 5 μέσα στους οποίους ήταν ο Πεθερός, ο οποίος το κράτησε μέχρι το τέλος. Δεν θέλω να κάνω αναφορά στα σκάφη, είναι μια λίστα ολόκληρη τα ονόματα των σκαφών που επισκευάζονταν σε αυτό το Καρνάγιο, ελληνικά, κυπριακά, ευρωπαϊκά, περαματάρικα, καΐκια, που και ο Πεθερός μου αντί να βάλει τα ονόματα των σκαφών βάζει των ιδιοκτητών. Ας περάσω τώρα στην αφήγηση, δηλαδή στην προφορική πληροφόρηση που είχα από τον Βασίλη Ζαχαριά, όπως του την αφηγήθηκε, την αφηγιόταν για πολλά χρόνια ο πατέρας του Γιάννης Ζαχαριάς. Ο Γιάννης Ζαχαριάς λοιπόν, ο αδελφός του Γιώργος και ο Γιώργος Χατζηγιαννάκης, παππούς του Πανορμίτη, τρομαγμένοι από τις φήμες ότι οι Ιταλοί θα τους μετακινούσαν στα ναυπηγεία της Ρόδου για την κάλυψη των εκεί πολεμικών αναγκών, όπου όμως καθημερινά θα εκκινδύνευαν από τους βομβαρδισμούς, πήραν την απόφαση να φύγουν από το νησί. Όχι κρυφά, έπρεπε να φανεί ότι η έξοδος τους από το λιμάνι γινόταν νόμιμα. Στο σπίτι μας εδώ, στο Εμμανουήλ Μοράρη, σε αυτό το κομμάτι που ανήκε στην αδελφή του πεθερού μου, λειτουργούσε ένα γραφείο το οποίο ήταν σαν ο ενδιάμεσος ανάμεσα στους Ιταλούς και στους Έλληνες. Κάποιος Μαρτσάλος, έτσι μου τον ανέφερε ο Βασίλης, ο οποίος ήταν Έλληνας και φιλέλληνας και προσπαθούσε να βολέψει τα πράγματα με τους Έλληνες, με αυτούς που ήθελαν να φύγουν. Τον προσέγγισαν λοιπόν και του ζήτησαν άδεια να βγουν ως τον Άγιο Γιώργη, τον Δυσσάλωνα, τάχα να κόψουν ξύλα. Ο Μαρτσάλος είχε καταλάβει το σκοπό τους και για να τους βοηθήσει τους έδωσε 3 μέρες γραπτή άδεια, να μπορούν δηλαδή να μετακινούνται από εδώ μέχρι το λιμάνι, μέχρι τον Άγιο Γιώργη. Όλα τα φυλάκια είχαν ειδοποιηθεί να αφήσουν τη Λέμβο ανενόχλητη. Έτσι λοιπόν φόρτωσαν λίγα τρόφιμα και τα εργαλεία τους, το πισκί, το πριόνι, τα σκεπάρνια, τις φίνες, σε αυτή τη βάρκα και πέρασαν ελεύθεροι από τα φυλάκια και έφταναν στον Άγιο Γιώργη. Όσο είχε φως, έκοβαν ξύλα. Το βράδυ ετοιμαζόντουσαν για την απόδρασή τους. Έταξαν στον Άγιο Λειτουργία, στον Άγιο Γιώργη, όταν τα κατάφερναν να φτάσουν απέναντι και ένα βράδυ άρχισε η εναγώνια επιχείρηση της φυγής του. Παντού σκοτάδι, έτσι τα περιγράφει ο Βασίλης, φεγγάρι στο τέλος της χάσης του, η θάλασσα ευτυχώς ήσυχη, άλλαζαν θέσεις τα κουπιά, μόλις κουραζόταν ο ένας αναλάμβανε ο άλλος, στα τυφλά και με τον τρόμο να τους παραλύει τα νεύρα. Πιο πολύ φοβόταν ο παππούς σου Πανορμίτη, ο Χατζηγιαννάκης, ο μεγαλύτερος από τους τρεις, νυμφευμένος, με δύο μικρά παιδιά, φοβόταν πιο πολύ για τη ζωή του, γιατί έλεγε ποιος θα τα αναθρέψει αν συνέβαινε το μοιραίο. Ο Γιώργης ο Ζαχαριάς ήταν ελεύθερος, ο πατέρας του, ο θείος του Βασίλη. Ο Γιάννης, ο πατέρας του Βασίλη, ήταν φρεσκοπαντρεμένος. Παιδιά ακόμη όμως δεν είχε και οι δυο τους ήταν από κοτιά μεγάλη μέσα τους, ανήμεροι, έτσι μου λέει ο Βασίλης. Ήταν λέει πάρα πολύ τορμηρή. Η βάρκα έμπαζε νερά με τενεκεδάκια από κονσέρβες, βούτυρου ή βαπορέ γάλατος, άδειαζαν οι δυο όσο ένας κοπηλατούσε, αμίλητοι. Μόνο οι ανάσες τους ακούγονταν και είχε από το γέσμισμα και το άδειασμα στη θάλασσα των τενεκεδιών. Κάποια στιγμή το τενεκεδί του Γιάννη χτύπησε πάνω στο πισκί και έκανε λέει ένα κρότο που μέσα στη σιγαλιά ακούστηκε σαν πιστολιά. Ο Γιάννης άφησε τα κουπιά και χώθηκε μέσα στη βάρκα. «Όχου μάνα μου», φώναξε, «τι θα απογίνουν τα παιδάκια μου». «Όχου, μας πήραν χαμπάρι». Οι άλλοι προσπαθούσαν να τον καθησυχάσουν, εξηγώντας του, επαναλαμβάνοντας τον ήχο, τρύποντας το τενεκεδί πάνω στις ακτές του πυρηνού, αλλά ήταν τέτοιος ο φόβος του που δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Εκείνος λέει σπαρταρούσε σαν το ψάρι και δεν τους άκουγε. Αργότερα συνήλθε και βοήθησε με τα κουπιά, αλλά και με τις προσευχές του. Οι προσευχές τους εισακούστηκαν και χωρίς να το καταλάβουν λέει, χωρίς χάρτες, μέσα στο σκοτάδι, λες και άνοιξε ο όρμος της Μικράς Ασίας, στον οποίο είχαν φτάσει και στον οποίο είχαν ξανααράξει παλιότερες φορές, αλλά υπό άλλες συνθήκες και μέσα στο φως. Ήταν καλό σημάδι που τους δέχτηκε στην αγκαλιά τους ο όρμος. Πίστεψαν ότι θα τους συνδράμει και στη συνέχεια του ταξιδιού, όπως και έγινε. Χτύπησαν πόρτες σε σπίτια Τούρκων, το είπε και ανέφερε και η Ελένη. Ο Γιάννης με τα πολεμικά είχε να το λέει για τη φιλοξενία τους. Τους πότισαν, τους τάισαν, τους περιέθρεψαν και τους καθοδήγησαν. Ο Γιώργης πάλι θυμήθηκε τα παιδιά του και άρχισε να θρηνεί. «Πώς θα τα καταφέρει η γυναίκα μου μόνη της με δυο μεγάλα βάρη, οχού τα παιδάκια μου», έκραζε. «Ποιος θα τα προστατεύσει τώρα», ο Γιάννης τον πείραζε. «Τώρα θυμήθηκε τα παιδάκια σου, μόνο χορτάτος και πιωμένος, τα θυμάσαι. Έπρεπε πρώτα να σκάσεις από το πολύφαΐ για να θυμηθείς την πείνα των παιδιών σου. Άσε τα κλάματα, κάνε κουράγιο να φτάσουμε στην Κύπρο, εκεί υπάρχει ελπίδα, όχι μόνο για ασφαλές καταφύγιο, αλλά και για δουλειά, άρα και για φαγητό στη γυναίκα σου και στα παιδιά σου». Πράγματι, με χειροκίνητο τηλέγραφο ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και σε μερικές μέρες έπλεαν για την Αμμόχωστο. Ταλαιπωρημένοι, αλλά όχι άθλοι, έφτασαν ένα πρωινό. Το πρωτόκολλο απαιτούσε καραντίνα, εγκλεισμό δηλαδή για 14 μέρες. Ας το υποστούμε και αυτό, είπαν και εγκλείστηκαν. Δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Την τρίτη τώρα μέρα του εγκλεισμού τους κατέφτασε φορτωμένος με προμήθειες ο συμπατριώτης τους και φίλος τους, ο Εμμανουήλ Μοράρης, ο Εγκλής, που βρισκόταν από καιρό στη Μεγαλόνησο, καθότι Άγγλος υπήκος, οπότε δεν το χωρούσε ο τόπος στη Ιταλοκρατούμενη και μετά στη Γερμανοκρατούμενη Σύμη. Δούλευε ήδη στους Βρετανούς για το ναυαρχείο τους. Τσιγάρα, σοκολάτες, καφές, κεραφάκια, σαπούνια, εσόρουχα. Είχε κάνει το θαύμα της η Παναγιά η Καμαριανή, αλλά και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Πριν να λήξει η καραντίνα, τους είχε κοντά του και στο ναυπηγείο. Και τους τρεις. Μαζί τους και άλλοι σημαίοι. Ο Μιχάλης ο Καψής, τους ανέφερα προηγουμένως, ο Μανολέσκος, ο Χατζηχριστόδουλη. Δούλεψαν σαν αδέλφια σε κυπριακά, ελληνικά και ξένα πλουόμενα, όπως πληροφορούμε από το ημερολόγιο εργασίας του Καρνάδη. Δούλεψαν καλά, καθημερινές και Κυριακές. Ακόμη, αν υπήρχε ανάγκη, και γιορτές. Κέρδιζαν χρήματα και τα έστελναν κρυφά στις οικογένειές τους στη Σύμη. Καλούσαν τις γυναίκες τους να φύγουν και να έρθουν για μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο. Καμιά από τους γνωστούς δεν ανταποκρίθηκε όπως φαίνεται. έκαναν υπομονή και περίμεναν τη λήξη του πολέμου που θα ξαναένωνε τις οικογένειές τους. 30 πρώτου τράβηξαν το Πανορμίτης, με ξένα γράμματα το τίτλος, ενός κονδυλιού. Στις 25 του Φλεβάρι του 1945 τράβηξαν για συντήρηση στο Καρνάγιο το καΐκι ταξιάρχης. Δεν αναγράφεται ο ιδιοκτήτης του, ούτε του ενός ούτε του άλλου. Τους φαντάζομαι ωστόσο όλους να καίνε, να καλαφατίζουν και να βογιατίζουν, τραγουδώντας και ψέλνοντας ίσως και ύμνους, σαν να ήταν ευχαριστήρια τάματα, ήταν αυτά τα μεροκάματα, τάματα στον Άγιό τους για τις σωτηρίες τους. Το τελευταίο θέμα μας, που με αφορά και ως λογοτέχνη και ως εικαστικό, είναι πώς η ιστορία, τα ιστορικά γεγονότα τοπικού ενδιαφέροντος, που δεν ενσωματώθηκαν ως δευτερεύοντα από ιστορικούς στις σελίδες της επίσημης ιστορίας ή κοιμήθηκαν ανενόχλητα για δεκαετίες, πώς μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση για τον λογοτέχνη ή γενικότερα τον καλλιτέχνη, επώνυμο ή ανώνυμο, που θα τα ξεθάψει, θα τα ανακαλύψει. Ο ανώνυμος θα πλάσει θρύλους, ο επώνυμος ιστορικά διηγήματα ή ιστορικά μυθιστορήματα. Ο εικαστικός θα ανασυνθέσει το παρελθόν με τα υλικά που έχει στη διάθεσή του. Χρώματα, πυλό, πέτρα, ξύλο, μέταλλα, νήματα, αποτμήματα, θράψματα, λείψανα άλλων εποχών ή ακατέργαστη ύλης. Ο μεγάλος Στέφαν Σβάιχ στη νουβέλα του «Ο θρύλος και η αλήθεια» αυτό το θέμα πραγματεύεται. Πώς η ιστορία επιβιώνει μέσα στη μυθοπλασία, το θρύλο, και πώς η συντήρησή της ιστορίας μέσα στους θρύλους και στις μυθοπλασίες μπορεί να οδηγήσει αργότερα τους ιστορικούς στην αναψηλάφιση και την αποκάλυψη της πραγματικής αλήθειας. Η ιστορία, γράφει, εμφανίζεται στην αρχή σαν άσχημη, ακατέργαστη ύλη. Είναι ο ποιητής ή ο θρύλος, αυτός ο άλλος ανώνυμος ποιητής, που της δίνει ένα σχήμα. Μόνο από την ποιητική πραγμάτευση το παρελθόν ξαναγίνεται ζωντανό. Η επινόηση, δηλαδή η λογοτεχνική διαχείριση που επινοεί ο μεσάζων εφάνταστος τεχνίτης του λόγου, θέτει με τόλμη ή και με αυθαιρεσία τάξη μέσα στο χάος των γεγονότων. Και σε μικρό διάστημα παράγεται το παράδοξο φαινόμενο, ο θρύλος να επισκιάζει την αλήθεια. Και χάρη σε εκείνον σχήματα να υφίστανται στη μνήμη μας, τέτοια που δεν υπήρξαν πραγματικά και τέτοια που μόνο ο ποιητής τα έχει δημιουργήσει. Μορφές πλασμένες από την ποιήση. Κάπως έτσι εργάστηκα κι εγώ, διαχειριζόμενος την ιστορική ύλη που είχα στη διάθεσή μου. Ένα μικρό δείγμα της λογοτεχνικής και εικαστικής εργασίας μου θα σας δείξω στη συνέχεια. Η Πάτη θα διαβάσει απόσπασμα από το διήγημά μου «Ψυχόξυλα, τα τοτέμ του Ταρσανά», και εγώ θα στείνω μια μικρή ομότιτλη εγκατάσταση. Το διήγημα αρχίζει περιγράφοντας τη μανία μου να συλλέγω στελέχη από παροπλισμένα σκάφη του Ταρσανά και να τα αποθηκεύω, σχεδιάζοντας κάποτε να τα αξιοποιήσω εικαστικά. Αναφέρεται εκεί το όνομα του γείτονά μου και φίλου μου ναυπηγού και καραμπομαραγκού Βασίλη Ζαχαριά, που για πολλά χρόνια έχει συμβάλει στη συντήρηση αυτού του άχρηστου σε εισαγωγικά υλικού μου, των σκουπιδιών για πολλούς. Στη συνέχεια γίνεται λόγο για το ημερολόγιο εργασίας του ναυπηγείου του Εμμανουήλ Μοράρη του Πεθερούμους στο Βαρόσι της Αμμόχωστος το 1944 και την ναυπηγική κοινότητα σημαίων που εργάστηκε εκεί για 2 χρόνια. Μετά αρχίζει η μυθοπλασία. Η επώνυμη ναυπηγοί του Καρνάγιου και του ημερολογίου εμφανίζονται στον ύπνο μου. και ζητούν δικαίωση δια της γραφίδας μου και των πλαστικών δεξιοτήτων. Το όνειρο με κινητοποιεί και αρχίζει το έργο μου, λογοτεχνικό και εικαστικό, με τίτλο «Τα τοτέμ του Ταρσανά», δηλαδή τα λατρευτικά ειδόλια στο χαράνι της Σύμης. Η Πάτη θα μας διαβάσει ένα απόσπασμα και εγώ θα σας, και η κάμερα και εγώ θα πάμε προς το έργο, το οποίο είναι μισοστημένο, να το ολοκληρώσω. Παραμονές του 15 Αυγούστου, το συνάφι με επισκέφθηκε στον ύπνο μου. Οι μάστορες όλοι ολοζώντανοι, με τα ρούχα της δουλειάς, μηνιαρισμένοι και με τα πριόνια, τα ρόκανα, τα σκεπάρνια, τους βαποράδες στα χέρια τους. Τονεύτηκε η καπνιά από τη φωτιά που μαλάκωνε το χοιρινό λίπος στο καζάνι, πάνω στις πελεκημένες πέτρες, στις οποίες είχε πριν 40 χρόνια μεταφέρει εκεί ο Στέλιος Μωράρης, ο γιος του Εγκλή Μανόλη, μου τρύπησαν τη μύτη και ξεκλείδωσαν τα υπόγεια της μνήμης με κίνδυνο να με ξυπνήσουν. Ίσως και να ξύπνησα, αλλά να προσποιήθηκα το κοιμισμένο για να μην διαλυθεί το όνειρο και εξαφανιστούν οι απρόσκλητοι μουσαφέριδές μου. Μη γίνουν ένα με τον καπνό και δεν προλάβω να τους μιλήσω, να τους ρωτήσω τι θέλουν από μένα, έναν ξενομερίτη. Τι ζητούν οι ψυχές τους και παλαινόστησαν από τον άλλο κόσμο τόσα χρόνια μετά. Τις ρώτησα. Ένιωθα πως κάτι μου ζητούσαν, μα μόνο από χειρονομίες και νεύματά τους. Δεν ήξερα να μου το περιγράψουν. Ίσως δεν είχαν κατασταλάξει ή συμφωνήσει για το αίτημά τους. Πάντως μου δημιούργησαν μια βεβαιότητα ότι περίμεναν από μένα κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που θα μπορούσε να πληρώσει το κενό των ψυχών τους. Κάτι σαν δικαίωση. Αλλά σε άλλο επίπεδο από εκείνο στο οποίο είχαν αφιερωθεί και αναλωθεί όσο ζούσαν ενσαρκωμένες. Διψασμένες ψυχές στο ονείρο μου τις αυλές, στο ονείρο μου τα ακροθαλάσσια, στο χαράνι του ύπνου αλλά και της αφύπνισής μου, καθώς είχε πλέον αρχίσει να ξημερώνει και από το παράθυρό μου εισέβαλαν εικόνες πραγματικές που μπερδεύονταν με τον ενυπνίον τις υπερπραγματικές αναπαραστάσεις. Διπλοπία της αφύπνισης και του λίθαργου. Συνθήκη ιδανική για να εκολαφθούν και οι πιο τρελές ιδέες. Σε λίγο ξύπνησα. Δεν ξέρω, μάλλον ξύπνησα. Γιατί ένιωθα ριζωμένο ήδη στη συνείδησή μου το άχθος ενός χρέους απέναντι στους ανθρώπους του ημερολογίου. Αποφάσισα να δώσω στις ψυχές τους σώματα. Όχι σώματα από σάρκα και οστά. Αναγεννητικές ικανότητες δεν έχω, ούτε Θεός είμαι, αλλά σώματα από ξύλο. Να κατασκευάσω τα ψυχόξυλά μου και να τους τα αποδώσω. Σαν αφιερώματα στη μνήμη τους, αλλά και στην τέχνη τους, που γίνεται με ρυθμούς γοργούς. Τελεσίδικα και ανεπιστρεπτή. Σαν γήινα φιλόξενα και λύφη μιας επερχόμενης στη σκέψη μου με τεσάρκος ύπνου. Μια-μια οι αρμαθιές των αρκωμένων νυχτερίδων έλυναν τους πάγκους που τις κράταγαν ακινητοποιημένες 30 και πάνω χρόνια και πετούσαν τσιρίζοντας παρακλητικά ως το εργαστήριο. Από τα σπήλαια της φύλαξής τους στο φως της δημιουργίας και της έπνευσης. Τα στυλέχη συνδυάζονταν, ενώνονταν, διαχωρίζονταν. Ράβδι στήριξης τα διαπερνούσαν. Από ανοίγματα που κατάφεραν τρυπάνια, πριόνια, τους αφαιρούσαν εξάρσεις που αλλίωναν τη σχεδιασμένη στη σκέψη μου μορφή. Όλες θαλάσσεις ένωναν προεκτάσεις που ήθελαν να αιωρούνται. Γυαλόχαρτα έτριβαν τις αγριάδες και λύαιναν γωνίες των σωμάτων. Πινέλα πότιζαν με συντηρητικό ξύλο και λάδια τα στεγνά στελέχη, δίνοντας τα ξύλα πάλι ζωή για να ενσωματωθούν οι ψυχές των αυπηγών σε ενδιαιτήματα αξιοπρεπή, όπως τους αξίζει. Οι μάστορες του ημερολογίου ήταν 12, αλλά τα ειδόλια βγήκαν 27. Μέσα στο δημιουργικό ίστρωμο δεν κρατούσαν αυτά. Μικρά, διμελή ή τριμελή κουκλάκια εμφανίζονταν και στείνονταν δίπλα στα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα, σαν συνοδοί τους, παραγοί τους ή τυχερά ψυχοπαίδια τους. Έτσι γεννήθηκαν τα τοτέμ του Ταρσανά, από μένα και τον Βασίλη, τον τελευταίο εμπειρικό ναυπηγό των νησιού. Έτσι γεννήθηκαν τα ειδόλια των χαμένων ναυπηγών, τα εξήλου ειδόλια σαν χορός αρχαίας τραγωδίας. Όχι ως συλλογική συνείδηση των κατοίκων της αγαπημένης νήσου, αλλά ως χορός προσώπων επωνύμων. Ο Νικόλας, ο Μιχάλης, ο Μανόλης. Όλοι πρωταγωνιστές με ατομικότητα. Πρόσθεσα στις συνθέσεις μου και κάποιες αίτες εργαλειών που μου είχαν περισσέψει από το project της Αριάδνης μου. Ήταν και εκείνη μια θεά της ανακύκλωσης και της αναγέννησης. Είχε μια θέση λοιπόν στη νέα μου μεταμορφωτική διαδικασία μαζί με τα σύνεργα της τέχνης της. Εξάλλου, οι περισσότερες γυναίκες των ναυπηγών μου, αν και αρνήθηκαν να τους ακολουθήσουν στη ξενιτιά, ζούσαν μέσα στις καρδιές τους. Σαν αγιοπελαγίτη κυκλώνη της μυθικής Καλυψός, ήφαιναν βουβές στα σπίτια τους και εξιστορούσαν, σε συνθήκες συσκότησης και πολέμου, σκηνές του έρωτά τους που βία διακόπηκε, ή σκηνές ευτυχισμένου μέλλοντος, προβιώνοντας με αυτόν τον τρόπο κατ' επανάληψη το διαρκώς ματαιούμενο νόστο των αγαπημένων τους. Τα κουβαράκια με τα μάλινα και βαμβακερά νήματα γίνονταν στα δημιουργικά νυχτέρια τους η νοητή μύτη του γυρισμού και της επανένωσής τους. Επηρεασμένος καθώς ήμουν από την προσωπικότητα της ηρωίδας μου στο μυθιστόρημα, που μόλις είχα ολοκληρώσει στην πρώτη γραφή, ήταν εντελώς φυσικό να συνδέσω την Αριάδνη μου με τις στερημένες, φοβισμένες και ευάλωτες γυναίκες των ναυπηγών μου. Τις ενσωμάτωσα λοιπόν και αυτές συμβολικά στα ειδόλιά μου. Τέλος Αυγούστου λοιπόν ολοκληρώθηκαν τα ψυχόξυλά μου. Κάθε ξυλαράκι είχε βρει τη θέση του. Κάθε άκρη το σημείο ένωσής της. Κάθε βάση το σώμα που τη στέριαζε να στηρίξει. Κάθε σώμα την ψυχή του. Και κάθε ψυχή το ξύλινο σώμα της. Το αναπλασμένο, αρθρωτό και δυνάμενο να αλλάζει μορφές, όγκο και περίγραμμα σώμα, εκφράζοντας έτσι διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις και δίνοντας την πλαστή αλλά παρήγορη εντύπωση ότι τα ειδόλια ενίοτε ζωντανεύουν και ενεργούν αυτόβουλα, όπως οι ψυχές τους το επιθυμούν. Μικρές ξύλινες θεότητες που σε αφιλόξενες για την ναυπηγική τέχνη και εν γέννη τη χειροτεχνία εποχές στήθηκαν η μια δίπλα στην άλλη, σαν το τέμα, σε στίχους, σε κύκλους ή επάλληλα ημικύκλια, αναμένοντας τους ολιγάριθμους νοσταλγικούς προσκυνητές τους που θα τις λατρέψουν, σαν και μένα, αφιερώνοντας έστω 2 λεπτά από τον πανάκριβο ελεύθερο χρόνο της πολυάσχολης και όπως θέλουν να πιστεύουν πετυχημένης ζωής τους. 2 λεπτά μνήμης για ψυχές χαμένες που γυρνούν ωστόσο συχνά ζωηρές στα όνειρα των παραμυθάδων και βρίσκουν γαλήνη και θεράπευση στα έργα των ανήσυχων και αθεράπευτων δημιουργών. Σαν ξεριζώνονται οι ψυχές, γυρνούν ανάμεσά μας. Ψάχνουν θεούς ή ποιητές για να τις ενσαρκώσουν.